Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διορία 5 ημερών δίνουν οι αγρότες προκειμένου να γίνει αποδεκτό, όπως ίσως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, το αίτημά τους για σύσταση δικοματικής επιτροπής που ουσιαστικά θα συζητήσει από μηδενικής βάσης όλα τα αιτήματά τους. Την ίδια στιγμή κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας τις ώρες αποκλεισμού δρόμων σε όλη την Ελλάδα. Ενώ ξεκίνησαν και καταλήψεις σε εφορίες και διάφορους άλλους οργανισμούς. Η εικόνα που παρακολουθείτε είναι από το μπλόκο της Νίκαιας. Ένα ισχυρό μπλόκο εκεί που κρατούν οι αγρότες τις τελευταίες τουλάχιστον 15 ημέρες. Εκείνος ο Τρίσος Σκουλούδης, να σας υπενθυμίσω ότι από σήμερα, από το πρωί σήμερα, συνεργεία της τηλεόρασης της Ζούγκλας βρίσκονται στα μπλόκα των αγροτών προκειμένου να ακούγονται οι απόψεις αλλά και να καταγράφουν ό,τι συμβαίνει. Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι και την Πέμπτη θα γίνει ένα μεγάλο συλλαλητήριο, φυσικά είναι και απεργία, αλλά πάρα πολλοί αγρότες θα κατέβουν στην Αθήνα για να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Σωτήρη Σκουλούδη, καλησπέρα από το μπλόκο της Νίκαιας. Σε σένα ο λόγος. Καλησπέρα Χρήστο, από τον μπλόκο της Νίκαιας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μπλόκο της Ελλάδας, παραδοσιακά μάλιστα, όχι μόνο φέτος. Περισσότερο από 2.700 τρακτέρ, θα το δείξει και στη συνέχεια η κάμερα, είναι παρατεταγμένα στο δρόμο για 13η ημέρα και συνεχίζουμε τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, όπως είπες και εσύ, και να δούμε ποιες θα είναι βεβαίως οι εξελίξεις με τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης και των αγροτών. Βεβαίως για τους αγρότες αποτελεί κόκκινη γραμμή το ασφαλιστικό αλλά και μια σειρά άλλων ετοιμάτων. Δίπλα μου είναι ο εκπρόσωπος των αγροτών της Νίκαιας, ο κύριος Βασίλης Γιαννάκος, ο οποίος θα μας πει πώς έχει η κατάσταση μέχρι τώρα, τι είναι αυτό που ζητάτε, αλλά και τι μελιγενέστε. Διανύουμε τη 13η μέρα παραμονή μας εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας. Λοιπόν, είμαστε αδιαπραγμάτευτοι όσον αφορά το ασφαλιστικό, το φορολογικό και το κόστος παραγωγής. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα αιτήματα στη συνέχεια, αλλά αυτά τα οποία είναι σήμερα που μπορούν να δώσουν πνοή και ζωή στην Ήπεθρο, στο επάγγελμά μας, στην επιβίωσή μας, στη συνέχεια της οικογένειάς μας, είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό και το κόστος παραγωγής. Είναι αδιαπραγμάτευτα, δεν κάνουμε πίσω. Λοιπόν, οι επόμενες μέρες είναι μέρες δυναμικής, είναι μέρες που θα αποδείξουμε και θα δώσουμε απάντηση στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον κύριο Κατρούγκαλο με όλα αυτά τα οποία τοποθετείται σε κεντρικά ΜΜΕ, ότι... Είναι αυτό που θέλετε να το απαντήσετε. Να το απαντήσουμε ότι δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Οι προτάσεις οι οποίες κάνει είναι προτάσεις παραπλανητικές. Δεν είναι προτάσεις οι οποίες τις εμπιστευόμαστε με αυτά τα οποία λέει και προτείνει. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε ένα δυσβάσταχτο ασφαλιστικό, το οποίο είναι στην ουσία φόρο εισπρακτικό. Έχουμε δύο φόρους. Έχουμε το παράλληλο το ασφαλιστικό αλλά και το φορολογικό. Λοιπόν, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Ήρθαμε εδώ σήμερα και θα παραμείνουμε εδώ, γιατί ο σχεδιασμός μας με τη Συντονιστική Επιτροπή δεν έχει να κάνει μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή. Έχει να κάνει και την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, Σωτήρη, έτσι λοιπόν, ας μην νομίζουν κάποιοι οι συγκεκριμένοι κύριοι οι οποίοι γαλουχηθήκαν σε συγκεντρώσεις, σε διαμαρτυρίες, αλλά ακόμα και σε διαδηλώσεις και γνωρίζουν το φρόνημα αυτών των συγκεκριμένων διαμαρτυριών, ότι θα κουραστούμε και δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε, να το βγάλουν το μυαλό τους. Θα είμαστε εδώ ώστε αποσυρθούν αυτά τα δύο, το ένα το προσχέδιο και το νομοσχέδιο το φορολογικό, και συζητηθούν από μηδενική βάση σύμφωνα με τις προτάσεις που θα κάνουμε. Σε ακούω, Χρήστο. Θέλεις να απευθύνουμε κάποια ερώτηση στον κύριο Γιαννάκο? Σαφώς. Καταρχάς, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιαννάκο. Πριν από λίγες ώρες, στο ρεπορτάζ λέει ότι υπήρχαν αγρότες και από διάφορα μπλόκα της χώρας που έκαναν λόγο, δηλαδή έλεγαν, δήλωναν, ότι οι πόλεις θα ζήσουν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Είναι δηλώσεις των αγροτών. Προφανώς αναφέρονται στις κινητοποιήσεις τους και θα ήθελα να ρωτήσεις τον επικεφαλής τι ακριβώς εννοούν με αυτό. Κύριε Γιαννάκο, πριν από λίγες ώρες συνάδελφοί σας από διάφορα μπλόκα σε όλη τη χώρα ανέφεραν ότι την Πέμπτη οι πόλεις θα ζήσουν πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοούν φυσικά ότι οι κινητοποιήσεις θα είναι πολύ δυναμικές. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
σημαίνει ότι θα δούνε αυτό που δεν είδανε ποτέ στη ζωή τους. Σημαίνει ότι θα οργωθούν σε εισαγωγικά μαζί με, με την ΑΔΔΗ και το ΓΕΣΕ, όλους αυτούς τους υπαλλήλους, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα έχουν δέχονται πλήγμα με τους συγκεκριμένους νόμους, όλοι μαζί θα βγούμε στον δρόμο, θα υπάρχει τέτοια λαοθάλασσα που δεν θα την είδανε ούτε στον ύπνο τους. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν και αυτό που προσπαθούν να βρουν για να μας δημιουργήσουν όλα αυτά τα προβλήματα επιβίωσης, δεν το καλοσκεφτήκανε και φαίνεται ότι αυτά που θα δούνε θα τους είναι πρωτόγνωρα και για αυτούς. Να φανταστείτε ότι μεγάλοι αγρότες, μεσαίοι αγρότες και μικροί αγρότες σήμερα είναι όλοι επιποδός, είναι όλοι στον αγώνα και μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας. Δίπλα μου έχω και μεσαίους αγρότες, υπάρχουν και μεγάλοι αγρότες, αλλά και πολλούς νέους αγρότες. Δίπλα μου, οι οποίοι ασχοληθήκανε, πιστέψανε στο επάγγελμα το οποίο κάνει ο πατέρας τους, με όλα αυτά τα οποία τους έχει δώσει, εννοείται με τα μηχανήματα και με το χωράφι τους, για να συνεχίσουν τη ζωή τους, να επιβιώσουν ως επαγγελματίες αγρότες, αλλά και να φτιάξουν και την οικογένειά τους. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αλαζονία από την κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι άλλα μας έλεγε προεκλογικά, άλλα μας λέει τώρα. Λοιπόν, έχουν αλλάξει πιο γρήγορα και από ό,τι ο χαμελέον. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον σε εμάς. Δεν ανεχόμαστε πλέον όλη αυτή την κοροϊδία. Και θα δούνε, όπως είπα και πριν, πρωτόγονες καταστάσεις την Πέμπτη. Όπως και τις επόμενες μέρες που θα σκληρύνουν τα μπλόκα, που όπως καταλάβατε υπάρχει μια ευθεία γραμμή σε ό,τι έχει να κάνει με την απόσυρση του φορολογικού, ασφαλιστικού και του κόστου παραγωγής. Όλη η Ελλάδα, όλα τα μπλόκα έχουν ενιαίο έτοιμα αυτά τα συγκεκριμένα που σας ανέφερα. Και από εκεί και πέρα μετά θα αρχίσουμε να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει η περαιτέρω στάση μας. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων. Ναι, ναι, Χρήστο. Ναι, σ' ακούω. Η επόμενη ερώτησή μου προς τον επικεφαλής θα είναι η εξής. Για την Πέμπτη, επειδή οι πληροφορίες ακόμα είναι πάρα πολλές, αλλά πρέπει να τις διασταυρώνουμε. Την Πέμπτη υπάρχουν αγρότες από μπλόκα, είναι συγκεκριμένη η ερώτηση, εκτός φυσικά των μπλόκων εδώ γύρω από την Αθήνα, από άλλα μπλόκα, οι οποίοι θα κατέβουν στην Αθήνα με τρακτέρ? Έχετε κάποια πληροφόρηση ότι στις απεργιακές κινητοποίησεις της Πέμπτης, συνάδελφοί σας, όχι από την Αττική αλλά από διάφορα μέρη της χώρας και από εδώ από την Νίκαια, θα κατέβουν με τα τρακτέρ να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες στην Αθήνα? Όχι, για την Αθήνα δεν έχει προγραμματιστεί κάτι και ας μην συζητήσετε στην παρούσα φάση. Ας μην συζητιέται στην παρούσα φάση. Υπάρχουν σκέψεις διάφορες οι οποίες λέγονται, αλλά στην παρούσα φάση δεν συζητιέται κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα δούμε στις εξελίξεις, εκτιμώντας, είμαστε έμπειροι πλέον σε αυτό το ζήτημα όσον αφορά τις κινητοποιήσεις και μπορούμε να εκτιμήσουμε κάποια οποιαδήποτε κατάσταση στη συγκεκριμένη στιγμή. Ακόμα δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στα μπλόκα, υπάρχουν εκτιμήσεις, υπάρχουν σκέψεις, αλλά όχι και όριμες συζητήσεις για κάθοδο στην Αθήνα. Όλα συζητιέται, αλλά όχι, δεν υπάρχουν αποφάσεις και όριμες συζητήσεις. Άρα όχι τα τρακτέρ στην Αθήνα. Δεν έχει καθοριστεί η στάση. Έλεγα όχι. Η απάντηση είναι όχι τα τρακτέρ στην Αθήνα. Αυτό μας είπε και ο Γιαννάκος. Το ερώτημα όμως, υπάρχει και άλλο ερώτημα. Αγρότες χωρίς τα τρακτέρ από άλλες περιοχές εκτός Αθηνών θα κατέβουν στην Αθήνα την Πέμπτη? Αν γνωρίζετε αν θα συμμετάσχουν αγρότες και χωρίς τα τρακτέρ τους στη μεγάλη κινητοποίηση της Αθήνας, αν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό σας? Από ό,τι γνωρίζω στους κατατόπους νομούς θα υπάρχουν συμμετοχή αγροτών, όπως π.χ. εδώ στη Λάρισα τον μπλόκο της Συνοίκειας θα έχει συμμετοχή στο Παναεργατικό Παναγροτικό Συλλαλητήριο, έτσι ακριβώς το ονομάζουμε, της Πέμπτης, συμμετοχή στην κεντρική πλατεία με τρακτέρ αλλά και με πολλούς αγρότες οι οποίοι θα είναι εκεί για να ενώσουμε όλοι μαζί τη φωνή μας στην επιβίωση την οποία προσπαθούμε να κάνουμε. Έτσι θα υπάρχουν και σε άλλους νομούς τέτοιους σχεδιασμούς και τέτοιες δράσεις σε συνάρτηση με όλα αυτά που είπα πριν. Ωραία, να πάμε τώρα Σωτήρη και σε ένα τελευταίο ερώτημα για να δώσουμε το λόγο και στους υπόλοιπους οι οποίοι βρίσκονται εκεί, αλλά έχει ενδιαφέρον να μας εξηγούν οι επικεφαλείς ακριβώς
κάποια πράγματα τουλάχιστον όσον αφορά στο πώς θα κινηθούν και τι προτίθεται να κάνουν, διότι υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να ενημερώνεται γι' αυτό, όπως πού υπάρχουν μπλόκα για να κανονίζουν τις μετακινήσεις τους και άλλα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα πάμε και στους επόμενους, στους άλλους αγρότες που έχεις εκεί προκειμένου να μιλήσουμε μαζί τους, αλλά και ένα ερώτημα από το οποίο νομίζω ότι θα το είχε πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, θέλει να το θέσει προς τους αγρότες. Αν η κυβέρνηση δεν υποχωρήσει, διότι τους πιέζουν οι δανειστές, διότι πρέπει να εφαρμόσουν συγκεκριμένα πράγματα, ως πού θα φτάσουν οι αγρότες, ως πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Κύριε Γιαννάκο, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμβιβασμός με την κυβέρνηση, που δεν υποχωρήσουν, έχετε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, αιτήματα, ζητάτε μια διακομματική επιτροπή για την επίλυση του ζητήματός σας. Σε περίπτωση που η στάση της είναι ανυποχώρητη, μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να φτάσετε? Μέχρι τέλος, blackout παντού. Αυτό που γίνεται πανελλαδικά σήμερα με τέτοια συμμετοχή και διαμαρτυρία των αγροτών είναι επίτευγμα της σημερινής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Συγχαρητήρια, θα πάρουν το βραβείο. Λοιπόν, να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο για να δούνε τι θα γίνει και παραπέρα. Θα δούνε τι θα γίνει και με τις άλλες επαγγελματικές ομάδες και τι θα δούνε και τη στάση που θα κρατήσουμε και οι ίδιοι αγρότες. Όσο αυτοί μας πάνε, μας οδηγούν σε μία διέξοδο, τόσο να ξέρετε ότι και οι αγρότες θα αντιδρούν με πιο σκληρό τρόπο. Αναφέρεστε και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Υπάρχει περισσότερη απογοήτευση όσον αφορά τις προεκλογικές εξαγγελίες που όχι απλά δεν επετεύχθησαν, αλλά ουσιαστικά βλέπετε ακριβώς αντίθετα. Βέβαια, σήμερα για να γίνει αυτό το οποίο γίνεται εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας, σε όλη τη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο δεν ήταν στις διαθέσεις μας. Αυτά όλα ξεκινήσανε από τις προεκλογικές δεσμεύσεις, από τις προτάσεις που κάνανε η σημερινή κυβέρνηση, ότι δεν θα φορολογηθούν οι αγρότες, ότι δεν θα έχουν ασφαλιστικές τόσο μεγάλες εισφορές. Λοιπόν, και θα πιστέψαμε όλοι μας ότι θα έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση από τους προηγούμενους. Και όχι βέβαια έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση από τους προηγούμενους, αλλά αντιθέτως γίνανε και χειρότεροι από τους άλλους. Και γι' αυτό το πράγμα βλέπετε τη συγκεκριμένη εικόνα πανελλαδικά. Ωραία, να πάμε και στους άλλους. Αναφέρετε εσείς τον όρο επιβίωση, ήταν ένας όρος. Ναι, ακόμα μια ερώτηση, Χρήστο, μου επιτρέπεις. Okay. Αναφέρατε τον όρο επιβίωση. Είναι ένας όρος τον οποίο το ακούσαμε από πολλούς συναδέλφους σας κατά τη διάρκεια του οδηγοπορικού μας. Γιατί μιλάτε για επιβίωση? Οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις έχουν να κάνουν με το μέλλον των αγροτών, με το μέλλον της κοινωνικής αυτής τάξης που λέγονται αγρότες. Δεν έχουν να κάνουν ούτε αν θα πάρουν 5 δραχμές παραπάνω στον και στο χωριό, 5 δραχμές παρακάτω, έχουν να κάνουν με το μέλλον. Δεν πήγανε καλά σήμερα οι κινητοποιήσεις, αφανίζεται αυτός ο κλάδος που λέγονται αγρότες. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα πλέον. Δεν έχουν να κάνουν με οτιδήποτε άλλο, έχουν να κάνουν με το μέλλον, έχουν να κάνουν με την επιβίωση, έχουν να κάνουν με αυτή την κοινωνική τάξη που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, με αυτή την κοινωνική τάξη την οποία όλοι ακούμε και λένε ότι θα γίνει η ανάταση της οικονομίας και όχι μόνο αυτό γίνεται, αλλά με τις συγκεκριμένες πράξεις και αποφάσεις τις οποίες θέλουν να πάρουν, θέλουν να τα διαλύσουν και να μας αφανίσουν. Αυτή η κοινωνική τάξη διώκεται σήμερα. Διώκεται άσχημα. Και αυτό βέβαια εμείς, επειδή είμαστε μαθημένοι από αντίξωες συνθήκες, σήμερα είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Και δεν το λέμε ότι έχουμε μόνο εμείς το δίκαιο με το μέρος μας. Λοιπόν, είναι καθολικό και το δείχνει και όλη η Ελλάδα. Και επειδή αναφερθήκατε στο μέλλον, κύριε Γιαννάκο, δίπλα μας είναι ο 20χρονος αγρότης, ο Αποστόλης. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εσύ, Αποστόλη, με όλα αυτά? Τα βλέπω πολύ άσχημα. Τραγικά. Γιατί κι εμείς τώρα οι νέοι αρχίσαμε να μπούμε σε τέτοια δουλειά και δεν μας αφήνει να κάνουμε τίποτα. Είσαι πολύ νέος στη δουλειά. Τα φανταζόσουν έτσι πριν από λίγους μήνες, όταν ξεκίνησες? Όχι, δεν το φανταζόμουν. Ήξερα ότι, ξέρω εγώ, είναι τα πράγματα δύσκολα, αλλά τώρα αυτό το χάλι που υπάρχει δεν το φανταζόμουν καν. Είσαι αισιόδοξος, θα συνεχίσεις να κάνεις αυτή τη δουλειά και στο μέλλον? Θα συνεχίσω αρκεί να μας αφήσουν. Να μας αφήσει η κυβέρνηση να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γιατί θέλει να μας στείλει στο εξωτερικό να δουλέψουμε. Προφανώς. Έτσι καταλαβαίνω εγώ.
Αν είχε απέναντί σου τώρα τον Πρωθυπουργό, τι θα του ζητάγε? Θα του ζητούσα να πάρει αυτά τα μέτρα πίσω, αυτά τα 2-3 μέτρα που δεν μας αφήνουν να καλλιεργήσουμε. Το κόστος και αυτά. Αυτό. Σωτήρη. Ακούσαμε, Χρήστο. Ναι. Ωραία. Θα ήθελα, υπάρχουν ακόμα ερωτήματα τα οποία έρχονται και από τους τηλεθεατές της τηλεόρασης της Ζούγκλας, εδώ στο email του Ζούγκλα.gr, info@papakizoogla.gr, να το υπενθυμίσω κιόλας. Θέλω καταρχάς να ρωτήσεις το νέο αγρότη ο οποίος βρίσκεται δίπλα σου και μετά θα ήθελα να πάμε και στον επικεφαλής. Διάλεξε να κάνει αυτή τη δουλειά. Να πούμε και στον κόσμο, γιατί το ρωτάει κιόλας, και να δοθεί μια απάντηση αφού παρακολουθεί. Η ζωή του αγρότη σήμερα είναι δύσκολη? Γιατί διάλεξε να κάνει αυτή τη δουλειά? Θα κάνω την και στον επικεφαλής, αλλά και στον νέο, ο οποίος διάλεξε να το κάνει. Ερώτηση στον... Ναι, θα κάνω την ερώτηση αυτή, Χρήστο, πρώτα στον νέο αγρότη, για να μην επηρεαστεί από την γνώμη που θα μας πει ο κ. Γιαννάκος στη συνέχεια, καθώς και άλλοι συνάδελφοί του, οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Αλλά είναι, νομίζω, πολύ σημαντική ερώτηση για να καταλάβει και ο κόσμος, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον κλάδο, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η δουλειά. Αποστόλη, η ζωή και η δουλειά του αγρότη είναι δύσκολη? Είναι πολύ δύσκολη. Και αυτή είναι τη δουλειά που κάνει ο αγρότης. Κάποιο άλλο επάγγελμα είναι πιο εύκολο. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που έχεις αντιληφθεί εσύ στους μήνες με τους οποίους ασχολείσαι? Στον ήλιο όλη μέρα, στον καρκίνο, στα φάρμακα, ό,τι το πιο χειρότερο. Και στην αγωνία και βεβαίως και σε όλες οι γνώσεις που πρέπει να έχετε πια για να... Έτσι, ναι, αυτό ακριβώς. Κύριε Γιαννάκο, η γνώμη σας? Καταρχήν είναι το μοναδικό επάγγελμα που είναι εξισκέπαστο. Ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι βορρά στις καιρικές συνθήκες, τις οποίες θα επικρατήσουν όσον αφορά με τη συγκομιδή της παραγωγής μας. Μπορεί όλες οι καιρικές συνθήκες αυτές να ευνοούν ως την παραγωγή, να ξοδευτούμε, να βάλουμε ένα σωρό χρήματα, να το πω και έτσι. Λοιπόν, και εκεί στην τελική που θα κάνουμε τη συγκομιδή, οι καιρικές συνθήκες να είναι τόσο αντίξωτες, ώστε ή να υποβαθμίσουμε το προϊόν και να αναγκαστούμε να το πουλήσουμε σε πολύ χαμηλές τιμές, ή ακόμα και να μην το συγκομίσουμε. Άρα δηλαδή, έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με ό,τι να κάνει με την τιμή της αγοράς των προϊόντων, έχουμε να κάνουμε το βασικότερο με τις καιρικές συνθήκες. Όπως επίσης, και είναι, νομίζω είναι πολύ βαρύ επάγγελμα του αγρότη, διότι θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να συγκαταλέγεται στα βαριά και αρθή υγιεινά. Διότι με θερμοκρασίες 40 βαθμούς εκτός της σκιάς, αλλά και με όλα αυτά τα ανθυγιεινά, κατά την άποψή μας, τα φυτοφάρμακα τα οποία έχουμε έρθει σε επαφή, είναι πράγματα τα οποία δυσκολεύουν πολύ το επάγγελμα. Να φανταστείτε ότι οι παλιότεροι, οι αγρότες, τα παιδιά τους τα προέτρεπαν να φύγουν, να φύγεις, αγόρι μου, λέει, από το χωράφι, να πας να βρεις κάποια δουλειά ή κάποιο γραφείο. Αν ήταν καλή, είπαν οι γονείς τα παιδιά να φύγουν από το χωράφι, βεβαίως, ακόμα και σήμερα, αν υπήρχαν δουλειές καλύτερες, που βλέπουμε ότι έχουν όλες τις δουλειές έχουν τελειώσει, ούτε και στον ιδιωτικό, αλλά πόσο βέβαια και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα δεν υπάρχουν χρήματα για οτιδήποτε άλλο, να είσαι σίγουροι ότι θα υπήρχε μεγάλη, πώς λένε, μεγάλη μετακίνηση από την Ήπειθρο. Βέβαια τώρα δεν μετακινούνται στις αστικές πόλεις, τώρα μετακινούνται στο εξωτερικό όλοι. Έχουμε γίνει οικονομικοί μετανάστες. Λοιπόν, σε άλλες χώρες, πολλά παιδιά αγροτών, πολλά παιδιά που, τα οποία έχουν σπουδάσει γεωπονία και θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στη δική τους δουλειά βάσιμο με αυτό το οποίο σπουδάσανε, έχουν φύγει και πάνε και δουλεύουν σε άλλες χώρες, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, λοιπόν, για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το οποίο έχουν σπουδάσει. Λοιπόν, άρα τι κάνουνε, διώχνουνε. Τώρα υπάρχουν διαφορετική, πώς λένε, διαφορετική μεταφορά του αγροτικού πληθυσμού από την Ήπειθρο που ήταν παλιά στις πόλεις. Τώρα από την Ήπειθρο φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Αυτή είναι η κατάντια μας. Αυτές είναι οι αποφάσεις όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα. Να διώξουν τα παιδιά, να διώξουν τους επιστήμονες, αυτοί που θα μπορούσαν να κάνουν καινοτόμες εργασίες, καινοτόμες επιχειρήσεις πάνω στον πρωτογενή τομέα, να πάνε και να δουλέψουν κάπου αλλού υπάλληλοι και να υποφεληθούν άλλα κράτη και όχι το δικό μας.
Mm-hmm. Πάντως σε αυτό που λέτε και δεδομένου ότι διαβάσαμε σε αρκετά από τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα το σύνθημα, το αγροτικό πλέον σύνθημα, ότι δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν μετανάστες, να γίνετε εσείς οι ίδιοι μετανάστες ή να το βλέπουμε σε, γραμμένο σε πολλά πανό. Σωτήρι. Αποστόλη, θα σκεφτώσουν να φύγεις. Ναι. Με αυτά τα δεδομένα που θέλουν να μας κάνουν, τι θα έκανα αν δεν γινόταν κάτι? Δηλαδή, ίσως να ασχοληθείς με το ίδιο αντικείμενο σε άλλη χώρα ή να αλλάξεις εντελώς το αντικείμενο? Δεν ξέρω τι θα έκανα. Ειλικρινά. Εμείς βεβαίως θα ευχηθούμε να λυθούν όλα αυτά, καθώς η αγροτική παραγωγή αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, ναι, περισσότερο στο παρελθόν, αλλά φυσικά και σήμερα. Ναι, Χρήστο. Θέλω να συνεχίσω με ερωτήματα που έρχονται από τους τηλεθεατές. Ρωτάνε εδώ. Βασικά, να θέσουμε εμείς αυτό το ερώτημα, ναι, προς τους αγρότες. Πώς τα βγάζουν πέρα οι αγρότες, ρωτάνε. Θα θέσουμε τα νέα ερωτήματα. Δανεικά, ναι, τράπεζες, μετακινούμαστε δάνεια, να ακούσουμε και άλλες, ναι, γνώμες από συναδέλφους του. Ναι. Πώς θα τα αποκρίνονται λοιπόν με βάση όλες τις υποχρεώσεις τους? Ναι, δηλαδή έχουν δάνεια φόρος με τις τράπεζες. Ασφαλιστικό. Mm-hmm. Ναι. Έχετε τους φόρους, έχετε το ασφαλιστικό, έχετε τα δάνεια, έχετε το κεφάλαιο που θέλει συντήρηση, έχετε τον παράγοντα του καιρού. Έχετε τα κόστος παραγωγής εκείς, βεβαίως. Θέλω να μου πείτε, σε σχέση με το παρελθόν, αλλά να το εκφράσω και όπως εσείς θέλετε, στο τέλος της χρονιάς, με βάση αυτά που ξοδεύετε, το τελικό ποσό που μένει στη τσέπη σας, γιατί ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια του διπολικού μας, είναι καθιστά τη ζωή σας βιώσιμη? Όχι, βέβαια. Με αυτά τα δεδομένα και με τα νέα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, είναι δυσάστατα τα μέτρα. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Και αν βρισκόμαστε σήμερα εδώ, βρισκόμαστε μόνο και μόνο και κάνουμε ένα αγώνα επιβίωσης. Θέλουμε η κυβέρνηση να σκύψει τα προβλήματα, να δει τα κόστη τα δικά μας, να δει τη φορολογία μας, το ασφαλιστικό και να δώσει λύσεις. Πιστέψαμε τον ΣΥΡΙΖΑ, πιστέψαμε τον Αλέξη Τσίπρα. Έδωσε ελπίδα στον ελληνικό λαό. Έδωσε ελπίδα σε εμάς τους αγρότες. Ο αγώνας που κάνουμε σήμερα εδώ δεν είναι κομματικός ούτε πολιτικός. Είναι αγώνας επιβίωσης. Θέλουμε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να δώσει λύση στα ζωτικά προβλήματα που υπάρχουν. Χρήστο, να δείξουμε και με βάση αυτό που μας είπε, ναι, μόλις τώρα ο Μιλτής, ότι ουσιαστικά, ναι, ουσιαστικά η απογοήτευση στις προσδοκίες για τον αγροτικό κόσμο αποτελεί βεβαίως και η συγκεκριμένη κυβέρνηση και υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγο μας δείχνει τώρα πώς είναι τα πανό που έχουν τοποθετηθεί εδώ στη γέφυρα της Νίκαιας ο Νίκος ο Χρυσοφάκης, και σε πολύ λίγο θα μας δείξει ότι ουσιαστικά έχουν τοποθετήσει κάποια χιουμοριστικά, καυστικά θα έλεγα, πλακάτ, κυρίως με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, με το οποίο εδώ οι αγρότες στυλιτεύουν τις έολες υποσχέσεις. Αυτό στο οποίο και εσείς αναφερθήκατε, αλλά να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε. Το τελικό ποσό που θα σας μείνει στην τσέπη. Είπατε ότι είναι ζήτημα επιβίωσης, είπατε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Αυτό η κυβέρνηση το καταλαβαίνει, θεωρείτε. Με μια καλή οικονομική ανάλυση, είναι δύσκολο να καταλάβουν ότι ένας άνθρωπος που είναι στο χωράφι από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχει οικογένεια με 2 και 3 χιλιάρικα ευρώ καθαρό κέρδος στο τέλος του χρόνου, τέτοια ποσά ακούσαμε από πολλούς συναδέλφους σας, δεν μπορεί κάποιος να ζήσει? Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα ποσά είναι πάρα πολύ μικρά, είναι ελάχιστα. Το να συντηρήσει οικογένεια με 2 και με 3 και με 5 χιλιάδες είναι δύσκολο. Εγώ έχω 2 παιδιά. Έχω σπίτι, πληρώνω έμφυα, πρέπει να συντηρήσω τα παιδιά μου και πρέπει σύν της άλλης να έχω και χρήματα στην άκρη για να μπορέσω και του χρόνου να παράξω. Τι να παράξω? Τα κόστη, όπως σας είπα και πριν, είναι δυσβάσταχτα. ΦΠΑ, αγροτικά εφόδια 23%. Φορολογία σε 1-2 χρόνια 27%. 26% ασφαλιστικό. Προκαταβολή φόρου. Έμφυα. Κάντε τη σούμα και θα καταλάβετε. Άρα, τι μένει στο τέλος. Σωτήρη, και ένα άλλο ερώτημα, για να μην το Χρήστο, χάσω, επειδή είναι, ναι, πολλά αυτά που έρχονται εδώ. Την άποψη των αγροτών για τον τριπλασιασμό των εισφορών, ρωτάνε οι πολίτες. Θα ήθελα την γνώμη σας και των δύο, αν θέλετε, για τον τριπλασιασμό των εισφορών οι οποίες έχουν επιβληθεί. Ήδη με τις εισφορές που πληρώναμε τώρα δεν βγαίναμε. Αν τριπλασιαστούν οι εισφορές, είμαστε χαμένοι. Δεν θα μπορούμε, όχι να παράξουμε, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε στα χωριά μας και στα σπίτια μας. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός ακούει τις γνώμες των αγροτών, θα σκύψει πάνω στα προβλήματα και θα δώσει λύση.
Το εύχομαι. Κύριε Γιαννάκο, ακούσαμε από τον συνάδελφό σας το αποτέλεσμα της συνέπειας του τριπλασιασμού των εισφορών. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, τι εννοούμε τριπλασιασμός των εισφορών? Χρεοκοπία και εξαθλίωση. Απαγορευτικό αυτό το οποίο πάει να γίνει. Γιατί όταν σας είπα και πριν, υπάρχει συνάρτηση φορολογικού και ασφαλιστικού, έχει να κάνει και το εξής. Είμαστε ο κλάδος ο οποίος μας κατήργησε το αφορολόγητο. Φορολογούμαστε με τεκμαρκτό εισόδημα. Δηλαδή, αν ένας παραγωγός έχει 3.000 ευρώ, θα φορολογηθεί για 12.000. Γι' αυτό λέμε ότι είναι συνάρτηση, διότι εφόσον θα φορολογηθεί για 12.000, τότε θα ασφαλιστεί και για 12.000. Αυτό είναι το επικίνδυνο και το που λέμε ότι ξεκληριζόμαστε και ότι δεν υπάρχει μέλλον στη δουλειά μας και στον τόπο μας. Διότι εφόσον δεν έχουμε το αφορολόγητο, όπως έχουν άλλες κοινωνικές τάξεις, το 9,5 το άντρα, του συζύγου και των δύο, συν το 5.000 που είναι για τα παιδιά, λοιπόν, και φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ, είναι απαγορευτικό, είναι δεν μπορώ να βρω την λέξη αυτή, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το οποίο γίνεται. Και είναι ο μοναδικός και είναι αυτός ο λόγος ο οποίος έχουν ξεσηκωθεί, που είπα και πριν, όλοι οι αγρότες και όχι μόνο, και οι άλλες επαγγελματικές τάξεις που σήμερα είναι δίπλα μας. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες σήμερα είναι δίπλα στον αγρότη και το στηρίζουν, και με λίγα λόγια αλληλοστηριζόμαστε. Έχετε παρατηρήσει λοιπόν ότι υπάρχει μια συμπόρευση και άλλων εργατικών ομάδων με τα αιτήματά σας? Βεβαίως, αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα. Την συμπαράσταση που έχουμε από τους φορτηγατζίδες, συμπαράσταση που έχουμε από τους ταξιτζίδες, συμπαράσταση που έχουμε από τους εργάτες, από τους αυτοαποσχολούμενους, από τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν το ελεύθερο επάγγελμά τους, από τους μηχανικούς. Ακόμα καταφέρανε οι συγκεκριμένοι της κυβέρνησης να βγουν και οι δικηγόροι, το κίνημα της γραβάτας που μετανομάστηκε, να βγουν έξω και να διαμαρτυρηθούν. Βέβαια, υπάρχουν δικηγόροι και δικηγόροι, έτσι, όπως υπάρχουν αγρότες και αγρότες. Αλλά όμως όλο αυτό το οποίο έχουν σχεδιάσει και το οποίο έχουν γίνει, είναι απαγορευτικό, οδηγούν στην εξαθλίωση όλων εμάς και των υπόλοιπων τάξεων, και γι' αυτό και βλέπετε υπάρχει μια συμπόρευση. Σωτήρη, υπάρχει σχόλιο. Υπάρχει σχόλιο πολίτη, το βλέπω και το διαβάζω μπροστά μου, σχετικά με τις εισφορές, μάλλον με αυτά που χρωστούν οι αγρότες προς τη ΔΕΗ. Θέλεις να ρωτήσεις τον επικεφαλής ή τον αγρότη των άλλων που έχεις δίπλα σου, σχετικά με αυτά τα χρέη προς τη ΔΕΗ? Σχετικά, μας αναφέρουν τηλεακροατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, θα ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με τα χρέη που έχουν οι αγρότες προς τη ΔΕΗ. Ναι, τα χρέη που έχουν προς τη ΔΕΗ είναι μεγάλα. Πώς προκύπτουν αυτά τα χρέη? Πώς προκύπτουν? Προκύπτουν επειδή, όπως σας είπα, τα κόστη παραγωγής είναι πολύ υψηλά και δεν μένει τίποτα στο ταμείο για να πληρώσει και τη ΔΕΗ και διάφορα άλλα που χρωστάει ο κάθε αγρότης στο κράτος. Ήδη έχουν γίνει αυξήσεις 40% στο ρεύμα. Εμείς οι αγρότες κάνουμε το λεγόμενο αγροτικό ρεύμα που έχουμε στις γεωτρήσεις μας. Ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση υπήρχε ένα 40% και σήμερα προγραμματίζεται να γίνει άλλο ένα 40% αύξηση. Δηλαδή, εμείς στην ουσία πληρώνουμε οικιακό ρεύμα. Το οικιακό ρεύμα για μας, λοιπόν, σύμφωνα και με όλα αυτούς τους ηλεκτροκινητήρες στους οποίους λειτουργούμε και δουλεύουμε, είναι διαβάστατο. Υπάρχουν κόστοι σε γεωτρήσεις 70 και 80 ευρώ το στρέμμα. Φανταστείτε, μόνο 80 ευρώ το στρέμμα κόστη άρδευσης στο ρεύμα. Πού να μπούμε και στην παραγωγική διαδικασία, την οποία έχει να κάνουν με το κόστος της λίπανσης, το κόστος της σποράς, το κόστος των φυτοφαρμάκων, το κόστος της συγκομιδής, το κόστος του φρεσκαρίσματος του χωραφιού. Πού θα δεν πάρουμε, βγαίνουμε στα 200 και 200 ευρώ παραπάνω το στρέμμα. Πώς θα βγούμε εμείς? Αυτό είναι που λέμε. Αν θέλουν να φέρουν πολυεθνικές, αν θέλουν να φέρουν εδώ τις εταιρείες τις οποίες θα θέλουν να γίνουμε εργάτες τους, να μας το πούνε τώρα. Αν το θέλουν αυτό, να μας το πούνε τώρα. Να μην χρεωθούμε, να ξέρουν πώς ακριβώς θα αντιδράσουμε. Όχι από τη μία πλευρά να στηρίζουν τους αγρότες και από την άλλη πλευρά να προωθούν πολιτικές οι οποίες θέλουν να φέρουν τις πολυεθνικές, τις μεγάλες εταιρείες. Τελικά ποιος σχεδιάζει τον αγροτικό τομέα? Το σχεδιάζει το Υπουργείο Γεωργίας, το Αγροτικής Ανάπτυξης, ή το σχεδιάζουν οι πολυεθνικές και οι μεγάλες εταιρείες που προωθούν τα φυτοφάρμακα
και τα διάφορα αγροτικά εφόδια. Ξέρετε ότι στην περιοχή μας εδώ υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν κατασχέσει χωράφια 100 και 200 στρέμματα από παραγωγούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή των εφοδίων και τους παίρνουν τα χωράφια. Αυτοί κάποια στιγμή τι θα κάνουνε? Δεν θα έρθουν οι εταιρείες με τα 200 και τα 500 στρέμματα που θα κατασχέσουν από τους παραγωγούς και θα χρειαστούν εργάτες να δουλέψουν τα χωράφια? Δηλαδή ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου χωραφιού που προμηθεύτηκε αγροτικά εφόδια από συγκεκριμένη εταιρεία θα πάει μετά να γίνει εργάτης. Αυτό θέλουν, αυτός είναι ο σχεδιασμός. Όλοι εδώ σήμερα που είμαστε δεν θα το επιτρέψουμε, θα αντισταθούμε, θα φτύσουμε αίμα, ωστότου θα έρθουν με αυτό το σχεδιασμό που έχουν, τον ύπουλο σχεδιασμό, για να πάρουν την περιουσία μας. Θεωρείτε ότι υφίσταται ένας τέτοιος υπόγειος σχεδιασμός ενθάρρυνσης και πρόθεσης των πολυεθνικών εις βάρος των Ελλήνων αγροτών? Ας μας πούνε ποιος είναι, ποιος σχεδιάζει στο Υπουργείο Γεωργίας. Ποιος σχεδιάζει? Εδώ υπάρχουν δημοσιεύσεις σε όλα τα site, αν έχετε δει, ότι η Ελλάδα έχει καταστεί η πλέον κερδοσκοπική χώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολυεθνικές και τις πωλήσεις των αγροτικών εφοδίων και των προϊόντων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτες όλες αυτές οι πολυεθνικές και οι εταιρείες, έχουν έρθει εδώ, δεν ελέγχονται τα κέρδη τους, έχουν κάνει 100% και 1000% επί της τιμής των προϊόντων των φυτοπροστατευτικών αλλά και των εφοδίων από άλλες χώρες. Να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Άλλες τιμές στη Βουλγαρία, που είναι και σήμερα συνήθως να το συζητάμε, και άλλη τιμή στην Ελλάδα. Το ίδιο φάρμακο, το ίδιο λίπασμα, το ίδιο, η ίδια εταιρεία, άλλη τιμή έχει στην Βουλγαρία, άλλη τιμή στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα βέβαια όχι προς τα κάτω, εννοείται, έτσι, πολύ προς τα πάνω. Τι σημαίνει αυτό? Ποιος τους ελέγχει αυτούς? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αφήνουν να κερδοσκοπούν εσχρά εις βάρος των αγροτών? Ή είναι οι κάστοι κυβερνήσεις? Γιατί δεν βάζουν ένα όριο κέρδους, λογικό όριο κέρδους για όλους, όλοι θέλουν να δουλέψουν. Ίσως κάποια συμφέροντα πίσω από αυτές, έτσι, σύμφωνα με αυτά που λέτε βεβαίως. Έτσι νομίζω. Μου δίνουν την εντύπωση ότι οι εκάστοτε υπουργοί είναι πουλημένοι σε εταιρείες και σε πολυεθνικές. Αν δεν είναι έτσι, να μας το πράξουν. Εδώ είμαστε, επί το πρακτέο, να μας αποδείξουν ότι δεν είναι έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διάσταση που θέτει ο κ. Γεννάκος. Χρήσο, ναι, σε ακούμε, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Χρήστο, με ακούς? Δεν σε ακούω, Χρήστο. Δεν σε ακούω, Χρήστο, καθόλου. Δεν σε ακούω. Χρήστο. Χρήστο, δεν σε ακούω από την Νίκαια. Σκοπεύουν να αφήσουν στο σημείο, ανοιχτό προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση εκείνων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στην 24ωρη πανεργατική απεργία την Πέμπτη. Έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Σωτήρη, τώρα με ακούς? Ναι, ναι, Χρήστο, σε ακούω. Σε ακούω, Χρήστο, έλεγα καθαρά. Έλεγα πριν ότι αυτό το οποίο ανέφερε ο επικεφαλής εκεί του μπλόκου είναι πολύ σημαντικό, διότι ουσιαστικά λέει ότι προσπαθούν να εξαθλιώσουν την αγροτιά. Αφού εξαθλιωθεί ο αγρότης, θα αναγκαστεί με τα χρέη του να δώσει τα χωράφια του και στη συνέχεια να τα πάρουν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και να κάνουν τον αγρότη αυτόν που τώρα έχει τους, ας πούμε, τους υπαλλήλους του και τα χωράφια του, οι πιο μεγάλοι αγρότες,
να δουλεύουν για αυτές τις, για αυτές τις εταιρείες. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που το βλέπω εδώ που το ρωτάει ο κόσμος έχει να κάνει και με τις τιμές. Γιατί αναφέρθηκε ο επικεφαλής του μπλόκου στις τιμές και θα ήθελα να το απευθύνω και εγώ το ερώτημα αυτών των πολιτών. Ρωτάνε οι πολίτες τι γίνεται με αυτούς τους μεσάζοντες. Ναι. Γιατί ξέρουν οι περισσότεροι ότι το προϊόν, η ντομάτα και οποιοδήποτε άλλο προϊόν, το αγγούρι, φεύγει από το χωράφι σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή και φτάνει να πωλείται στα μεγάλα σούπερ μάρκετ τριπλάσια και τετραπλάσια τιμή. Τι γίνεται με αυτό? Και αυτό, Χρήστο, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Οι άνθρωποι ουσιαστικά καλλιεργούν και φροντίζουν ώστε αυτό το προϊόν να έρθει στο ράφι μας. Νομίζω αμείβονται λιγότερο από αυτό, περισσότερα θα μας πούνε οι ίδιοι. Ναι. Κάτι το οποίο ρωτάει ο κόσμος είναι τι γίνεται με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, δηλαδή τιμές που πληρώνουμε για να καταναλώσουμε τα προϊόντα που εσείς παράγετε. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά από αυτό το οποίο εσείς προσπορίζεστε ουσιαστικά. Από το χωράφι στο ράφι, ναι, υπάρχει αυτή η στρέβλωση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εμείς, παρότι τα υψηλά κόστη παραγωγής που έχουμε, τα προϊόντα μας είναι πολύ φθηνά. Φεύγουν από τον παραγωγό πάρα πολύ φθηνά. Εν τω μεταξύ, ο μεσάζων όμως είναι αυτός που κάνει τη διαφορά. Κερδοσκοπεί εις βάρος των αγροτών. Όλα αυτά βέβαια τα ξέρει η κυβέρνηση, αλλά ίσως ή δεν θέλει ή δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Ο παραγωγός απολαμβάνει τις μικρότερες τιμές και ο καταναλωτής το πληρώνει πανάκριβα. Τώρα, πού οφείλεται αυτή η μεγάλη ψαλίδα? Πιστεύω πως η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση μπορεί να βρει λύση σε αυτό. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο αυτό, ισχύει εδώ και πολλά χρόνια βεβαίως. Όχι βέβαια, ισχύει πολλές δεκαετίες. Το πρόβλημα το γνωρίζουν. Ναι, κατά την αυτό άποψη που λέμε, τους, από το χωράφι στο ράφι, αυτή η μεγάλη ψαλίδα, όλες οι κυβερνήσεις το γνωρίζανε και το γνωρίζει και η τωρινή κυβέρνηση. Ας κάτσει κάτω να βρει τις λύσεις, να βρει τι φταίει. Όταν λέμε κάποια στιγμή, όταν είπαμε κάποια στιγμή στην κυβέρνηση προϊόν ονομασίας προέλευσης, τα POP, όταν είπαμε κάποια στιγμή παράδειγμα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ποια είναι η πρώτη ύλη τους, από πού παρασκευάζονται, ποια χώρα είναι, πού κάνει εισαγωγή, όταν οι μεγάλες εταιρείες, γαλακτοκομικές εταιρείες κάνουν το γάλα, το γιαούρτι και οποιοδήποτε άλλο γαλακτοκομικό προϊόν, αλήθεια γνωρίζουμε από πού παίρνουν την πρώτη ύλη? Γιατί ο παραγωγός έχει και μητρό κτηνοτροφικό και ταυτότητα και αφημί. Άρα δηλαδή κάποια στιγμή πήγε κάποια κυβέρνηση, πήγε το κράτος, ο ελεγκτικός μηχανισμός να ελέγξει το γιαούρτι που γίνεται από ποια περιοχή της Ελλάδας ή από πού είναι το γάλα? Όχι βέβαια, δεν πήγε, γιατί από εκεί πέρα μετά θα δημιουργούν άλλα προβλήματα. Δεν αγγίζουν τους μεγάλους, αγγίζουν τους μικρούς. Ο κτηνοτρόφος και καλά κάνει τη δουλειά του και καλό προϊόν βγάζει η Ελλάδα και ο καταναλωτής θα πρέπει κάποια στιγμή και ο ίδιος να ζητήσει το προϊόν το οποίο παίρνει από πού είναι η πρώτη ύλη. Είναι από το ελληνικό, είναι εισαγόμενο και να ξέρετε ακριβώς τρώει. Για να ξεκαθαρίσουν κάποια στιγμή τα πράγματα. Δεν μπορεί όλα να είναι ελληνικά προϊόν με πρώτη ύλη αμφιβόλου προέλευσης. Αυτό που μας αναλύετε σε σχέση με την προέλευση του κάθε προϊόντος αποτελεί ως ένα μέρος της λύσης στη στρέβλωση στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Ποια θα ήταν η λύση για το φαινόμενο αυτό της κερδοσκοπίας των μεσαζόντων εις βάρος σας ουσιαστικά? Καταρχήν θα πρέπει και οι ίδιοι παραγωγοί να οργανωθούν και να συγκροτηθούν σε ομάδες, να ξέρουν, να είναι γνώστες το προϊόν το οποίο παίρνουν, πώς ακριβώς θα το διαθέσουν. Θα πρέπει όμως και η ίδια κυβέρνηση να βάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί να είναι όλα ανεξέλεγκτα. Είναι όλα ανεξέλεγκτα. Για να εξάγει ένα προϊόν, για να γίνει εξαγωγή ένα προϊόν, π.χ. το σταφύλι, λοιπόν οποιοδήποτε άλλο προϊόν από την Ελλάδα σε άλλες χώρες, στη Γερμανία, στην Αγγλία, χρειάζεται ταυτότητα, χρειάζεται εχνηλασιμότητα, χρειάζεται το ISO, το οποίο θα πρέπει να έχει, ούτως ώστε να ξέρει ο καταναλωτής της άλλης χώρας, της ευρωπαϊκής χώρας, τι ακριβώς τρώει, τι έχει γίνει στο προϊόν, τι φυτοφάρμακο έχει πέσει, τι λίπασμα έχει πέσει, πότε έχει πέσει. Το λεγόμενο, η εχνηλασιμότητα έχει να κάνει με το λεγόμενο ημερολόγιο του παραγωγού και της καλλιέργειας. Εμείς εδώ,
η εισαγωγή που κάνουμε από χώρες Αργεντινής, Βουλγαρίας, Σκόπια ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, Ισπανίας ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Λοιπόν, έχουμε ημερολόγιο το οποίο να έχει ταυτότητα το προϊόν. Ο παραγωγός, ο αγρότης εκεί έχει διατηρεί την ηχηλασιμότητα. Τι έχει ρίξει φάρμακο, τι έχει ρίξει λίπασμα ή οτιδήποτε άλλο, σε ποια χρονική στιγμή το έχουμε αυτό. Τι τρώμε, παίρνουμε προϊόντα από τρίτες χώρες. Τρώμε προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί φυτοφάρμακα που στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν απαγορευτεί εδώ και μία δεκαετία. Αυτά όλα ποιος ευθύνεται? Ευθύνεται ο καταναλωτής, ευθύνεται ο αγρότης, ο οποίος δεν μπορεί να πουλήσει το προϊόν του στην τιμή, ή ευθύνονται αυτοί οι οποίοι βάζουν το νομικό πλαίσιο πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα? Και ουσιαστικά δεν τηρούν πολλές από τους προβλεπόμενους ελέγχους, θέλετε να μας πείτε? Βεβαίως. Δεν τηρούν τους φυτογειονομικούς ελέγχους. Κάνουν εισαγωγή καλαμπόκι. Τα καλαμπόκια των παραγωγών στην Ελλάδα, στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα από την Καρδίτσα είναι στα αζήτητα. Γιατί κάνουν εισαγωγή από χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία, χώρες οι οποίες έχουν χαμηλό ποιοτικό προϊόν, το οποίο το φέρνουν εισαγωγή επιτίδη έμποροι, οι οποίοι χτυπάνε το ελληνικό προϊόν. Όσον αφορά στην ποιότητα των δύο προϊόντων, είναι μέρα με τη νύχτα. Άλλο προϊόν είναι αυτό των συγκεκριμένων χωρών και άλλο προϊόν είναι της χώρας μας. Αλλά όταν όμως κάποια στιγμή χτυπιέται η τιμή, τότε και το προϊόν του ελληνικού είναι χαμηλό και ο παραγωγός δεν ανταποκρίνονται οι κόποι του στο συγκεκριμένη τιμή για να βγάλει κάποιο κέρδος, αλλά και το προϊόν το οποίο τρώνε τα ζώα και πάνε στις κτηνοτροφικές μονάδες δεν είναι αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο θα δώσει και την ποιότητα όσον αφορά στο γάλα ή στο κρέας. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα που πρέπει να μπουν και να θεσμοθετηθούν, ούτως ώστε να υπάρχει προστασία του καταναλωτή, του αγρότη, του κτηνοτρόφου σε αυτό το οποίο δουλεύει και παράγει και αυτό το οποίο καταναλώνεται. Είναι μεγάλη διαδικασία, διότι όταν υπάρχουν αφυλατοξίνες σε ό,τι έχει να κάνει με μια ουσία στον καλαμπόκι, είναι απαγορευτική για την κατανάλωση του παραγωγού, και όχι μόνο αυτό, αλλά μεταφέρεται από τη ζωοτροφή, από το ζώο στο γάλα. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει αυτό που είπα πριν, ότι ακατάλληλα προϊόντα έρχονται χωρίς φυτογειονομικό έλεγχο από άλλες χώρες, τα οποία εδώ καταναλώνονται από τα ζώα, και η παραγωγή του γάλα σε οτιδήποτε άλλο που θα πάει στην κατανάλωση είναι επικίνδυνα προς τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτή είναι όλη η ουσία. Όταν εκεί ελεγχθούν όλα αυτά, τότε και η τιμή του προϊόντος του ελληνικού θα είναι καλύτερη, διότι είναι πιο υγιής, και ο καταναλωτής θα τρώει υγιές προϊόν. Οπότε, Χρήστο, σε ερώτημα των τηλεκροατών μας για την τιμή των προϊόντων αλλά και για την ασφάλειά τους, η απάντηση για τη δυσχερή αυτή κατάσταση είναι ότι επικρατεί παντελής, μάλλον σε μεγάλο βαθμό, έλλειψη κρατικής ρύθμισης και ελέγχου. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση να απευθύνουμε στους αγρότες. Δεν σε ακούω πάλι, Χρήστο, καθόλου. Νομίζω, αν ήταν εύκολο να πάμε και στους υπόλοιπους. Ναι, σε ακούω. Να πάμε και στους υπόλοιπους που βρίσκονται εκεί, να ακούσουμε και τη δικιά τους άποψη. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε σε λίγο αυτό, Χρήστο, σε μια νέα μας σύνδεση. Το συνεργείο του Zoogla.gr θα παραμείνει στον μπλόκο της Νίκαιας και σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, καθώς κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Πλούσιο ρεπορτάζ στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα από πολλά μπλόκα από τη χώρα. Θα αυξηθούν και με την αυριανή ημέρα. Μπορούμε να κάνουμε και μια επόμενη σύνδεση, συζητώντας όλα αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που πλήττουν τον αγροτικό κόσμο και ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση στη χώρα. Η εικόνα που βλέπετε εδώ, θα μας βοηθήσει ο κοινοληπτής μας, ο Νίκος, ο Χρυσοφάκης, με τα χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, στο εθνικό οδικό δίκτυο, συμβαίνει σε πολλά άλλα σημεία, σε κάθε νομό της χώρας σχεδόν, με τη μεγαλύτερη κινητοποίηση όλων των εποχών. Από την Πέμπτη και μετά τις, δηλαδή, τις μεγάλες κινητοποίησεις που θα έχουμε, αναμένουμε και τις εξελίξεις. Μου υπενθυμίζουν εδώ οι φίλοι αγρότες με τους οποίους μιλούσαμε ότι είναι αυτό που ακούμε σε κάθε μπλόκο. Αγώνας επιβίωσης. Θέλουμε να μείνουμε στα χωριά μας, να μείνουμε στα σπίτια μας, και πιστεύω πως η κυβέρνηση θα σκύψει τα προβλήματά μας
και θα δώσει λύση. Με αυτόν τον αγώνα κρίνεται το μέλλον του αγρότη σε όλη την Ελλάδα. Ο αγώνας δός είναι το μέλλον μας. Το μέλλον μας. Γι' αυτό και είμαστε σήμερα εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ έως το τέλος. Κατανοούμε, Χρήστο, την κρισιμότητα του των κινητοποιήσεων των αγροτών από αυτές τις μέρες ουσιαστικά κρίνεται το μέλλον τους αλλά και η επιβίωσή τους στο συγκεκριμένο κλάδο. Χρήστο. Ωραία. Οπότε, Σωτήρη, μπορούμε να διακόψουμε προσωρινά τη σύνδεση αυτή και να επανέλθουμε πάλι με νεότερη σύνδεση αργότερα, να ακούσουμε και περισσότερους αγρότες, τις απόψεις τους, αλλά και το μέλλον, να μάθουμε και για το μέλλον. Να πούμε, Χρήστο, και μια ανθρώπινη εικόνα. Από τους χιλιάδες αγρότες που βρίσκονται στον μπλόκο, αρκετές δεκάδες εξ αυτών μένουν το βράδυ εδώ στα κιόσια που έχουν δημιουργηθεί και βεβαίως εδώ προσπαθούν να περάσουν μέσα σε όλο αυτό το κλίμα βεβαίως και τα δυσβάστακτα μέτρα που πλήττουν τον κλάδο τους όπως μας αναφέρουν να κάνουν τη ζωή τους τουλάχιστον εδώ το δυνατόν καλύτερη. Βλέπουμε εδώ στη σόμπα που ψήνουν το φαγητό τους. Σε επόμενη σύνδεση θα έχουμε να πούμε, Χρήστο, πολλά περισσότερα.